Γεια σου πάρει. Γεια σου, Ντόνι. Τι κάνουμε πάρει. Δεν αισθανόμαστε. Είχε καύσον αυτήν την εβδομάδα. Έχω βάλει το λινό μου τη ΕΡΤ, όπω βλέπει. Στο κόκκινο Ιδράργυρο. δεν Στο είναι. Στο κόκκινο Ιδράργυρο, ναι, ναι, ναι. Λογικά χθε, αν είναι Παρασκευή σήμερα, χθε ήταν και νομίζω η χειρότερη μέρα. Αν δεν κάνω λάθο. Θα δούμε πώ θα βγει η πρόγνωση. Πλάκα όμω. <laughs> ναι. Νομίζω η Πέμπτη, με βάση τα τωρινά mm. δεδομένα, είναι. Για πες, πώ ήταν η DjangoCon. Ήταν πολύ ωραία. Ε, ήτανε... Ήσουν DjangoCon Europe στο Βίγκο στην Ισπανία. Μπράβο. Το Vigo είναι μια πόλη στην Ισπανία η οποία είναι βασικά ένα λιμάνι το οποίο είναι πάνω αριστερά. Δηλαδή είναι πρακτικά στη χώρα των Βάσκων, είναι δύο ώρε από το Πόρτο, α πούμε. Άρα ήσουν στην πάτρε τη Ισπανία. Θα, μπορούσε, θα ναι, μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η πόλη είχε, ρε παιδί μου, κάποια κτίρια τα οποία ήταν λίγο πιο έτσι μεγάλα. Δηλαδή, δεν δικαιολογούσε, ρε παιδί μου, το, mm. το πλούτο τη σε κάποια σημεία. Και μετά κάπου διάβασα ότι είναι από το μεγαλύτερο, να έχει το μεγαλύτερο λιμάνι το οποίο ενώνει την Ισπανία με την Αμερική. Γιατί πρακτικά... Από... À, έλα, ρε. Ναι. Α, έλαρε! πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, 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 ναι. Οπότε είχε. για αυτή τη φάση, δηλαδή, ήταν. Mm -hmm. Ε, πολύ. Εντάξει, αρκετά βιομηχανική πόλη θα έλεγα. Δηλαδή το έβλεπε αυτό. Και... Άρα, όντω είσαι στην μπάτρα τη. Ναι, 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 ναι. Τώρα ναι. δεν είναι, αλλά κάποτε νομίζω ήταν βιομηχανική η, η, η πάτρα, Βιομηχανική περιοχή. Ah, αν δεν okay. okay. Εμ... Πώ ήταν το συνέδριο, λοιπόν. Το συνέδριο ήταν ωραίο. Ε... Είδε τίποτα ενδιαφέρον. Όχι, ρε. Συνήθω δεν μπαίνει, το ξέρω, αλλά λέω μήπω. Ε, Ούτω ή άλλω τώρα ήμουν και με την πλάτφορμα, οπότε ήμουν στο okay. την ώρα. Δεν είχα. Ε, ενώ κυκλοφορούσε, ρε mm. παιδί μου γύρω από εκεί, δεν είχα καθόλου χρόνο για ομιλίε. Αλλά νομίζω και να είχα, δεν ξέρω αν θα έμπαινα. Έκανα ένα. Work, work Πώ πήγε. Πήγε ανέλπιστα καλά. Για πε. Ε, είχε καμιά κατοστάρα άτομα μέσα. Έλα, ρε. Wow. Με 350 άτομα στο συνέδριο. τύπου. Έλα ρε! Το δεν είχε, είχε 80. Κάτσε, αυτό είναι η τάξη μεγέθου. Και ήρθαν με τα laptop του να κάνουν migrations. Ναι, migrations και static assets. Γενικά η λογική ήταν για το πώ κάνει deploy την εφαρμογή στο Django όταν τα πράγματα γίνονται λίγο πιο ενδιαφέροντα. Δηλαδή ξεφεύγω από το έχω μια εφαρμογή, την κάνω deploy και να πέσει λίγο δεν πειράζει. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι. Mm -hmm. Πώ πα στο επόμενο Οπότε... Ποιο ήταν, δηλαδή, ποιο ήταν ένα σενάριο το οποίο ήθελε να κάνει. Τα σενάρια ήταν λίγο πώ κάνει, για παράδειγμα, migrations τα οποία είναι forwards και backwards compatible, δηλαδή mm -hmm. πώ εγώ μπορώ να κάνω migrations και η βάση μου να, να μην σκάσει... Στον διάμεσο. στον διάμεσο. Δηλαδή, έστω λοιπόν ότι γίνεται πλώ, ο πρώτο container μάλλον τη εφαρμογή καινούρια. γίνονται τα migrations. Mm -hmm. Η παλιά εφαρμογή θα συνεχίσει να έχει κίνηση, δεν πρέπει να σκάσει. Okay. Οπότε ήταν λίγο όλο αυτό το κομμάτι το, το πώ διαχειρίζεται. Το οποίο είχε, είχε το χαβαλέ του, ρε παιδί μου. Ε, αυτό που είναι πιο δύσκολο να το κάνει, όταν προσθέτει κάποιο πεδίο ή το αναφέρει κάποιο πεδίο, Αυτό βασικά όταν αφαιρεί πεδίο παίζει να είναι ακόμα πιο δύσκολο. Mm -hmm. ε, ε, όταν αφαιρεί πεδίο, οριακά παίζει να μην γίνεται. Γιατί στην πραγματικότητα το πρόβλημά σου είναι όταν πα να σώσει κάτι στη βάση. Ναι. Δηλαδή, όταν πα να τραβήξει δεδομένα από τη βάση, mm. κάπω ψηλοπαλεύεται. Έχει, έχει κάνει ένα εργαλείο το GitHub γι' αυτό. Το Ghost. Okay. Ε, που είναι για είναι GH από το GitHub OST. Online Schema Transactions, νομίζω, ή κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Το οποίο στην ουσία ε, κάνει μια κόπια του, του πίνακα mm -hmm. και κάνει swap του πίνακε μετά. Κάνει ένα τέτοιο περίεργο κόλπο. Δεν το έχω δει. Το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν είμαι σίγουρο ακριβώ πώ κάνει infer. Εν τέλει τα δεδομένα πώ θα μεταφέρει και από τον ένα στον άλλο Αλλά κάπω έτσι το κάνει. Πολύ ενδιαφέρον. Το δύσκολο δεν είναι τόσο πολύ σε επίπεδο βάση γιατί νομίζω ότι αυτό το είχαν κάνει ώστε να μπορούν να έχουν τα migrations πιο γρήγορα. Το δύσκολο είναι όταν έχει δύο διαφορετικά σχήματα και πα να σώσει πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα σωστά. Mm. Οπότε και, το, και η προσθήκη αφαίρεση πεδίου είναι γενικά ψηλό δύσκολη Αλλά εντάξει, σε όλα αυτά το προσεγγίζει με κάποιον τρόπο. Mm. Και το αφήνει εκεί, α πούμε. Μπορεί να μπλοκάρει τη σύνδεση στη βάση, δηλαδή να μπλοκάρουν τα connections όσο γίνεται το, το migration. Έχει νόημα αυτό, Μπορεί, αλλά θέλει εσύ να το κάνει. Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί αν υποθέσουμε ότι έχει μια πιο μεγάλη εφαρμογή που έχει 4-5 replicas που τρέχουν. Και άρα λοιπόν θα πα σε μια rolling κατάσταση όπου θα σηκώνονται κάποιε καινούριε και θα πέφτουν κάποιε παλιέ μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ρέπλικε του Application Sherry, ναι, ναι. μιλάω αυτή τη στιγμή. Ναι. Στη, στην Αφαίρεση, για παράδειγμα, τι, τι θα έκανα εγώ, θα, θα αφαιρούσα το πεδίο από το μοντέλο μου δεν θα έτρεχα τα migrations, δηλαδή θα προσ, δεν θα προσέθετα τα migrations στην βάση. Mm -hmm. Και μετά θα έκανα ένα δεύτερο deployment το οποίο θα περιείχε μόνο τα migrations. Mm -hmm. Οπότε με αυτόν τον τρόπο. Drop... Α, μπράβο, γιατί το Django ζητάει από τη βάση δεδομένων τα πεδία τα οποία είναι δηλωμένα στο μοντέλο. Σωστά. Οπότε εσύ, μόλι το αφαιρέσει από τον κώδικα, χωρί να κάνει migration, σταματάει να ζητάει αυτό το πεδίο. Αυτό υπάρχει στη βάση, Ακριβώς. αλλά δεν σε πειράζει γιατί δεν το ζητάμε εμεί. Οπότε μετά κάνει το migration και το αφαίρεις και από τη βάση. Ακριβώς. Σωστά. Το κάνεις λίγο okay. σε, σε δύο βήματα. Ενώ το να προσθέσει πεδίο είναι λίγο πιο σύνθετο. Γιατί άμα για παράδειγμα δεν έχει default το πεδίο ή και να έχει default... Δεν, δε, 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 δεν Αυτό δεν... Θα, ή θα βάλεις nullable πεδίο ή θα βάλεις default. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άμα βάλει default όμω, Τι? Στο Java το default είναι σε επίπεδο Python. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι στη βάση, το default. Άρα η βάση. Όλα <d umas> ναι. τα default είναι σε επίπεδο Python. Ναι. Αλλά στο 5.0 έχουν βάλει το πλέον DB default. Οπότε πλέον μπορεί να βάλει σε επίπεδο βάση το default. Okay. Το οποίο έχει περιορισμένο συντακτικό. Δεν μπορεί να κάνει όσα μπορεί να κάνει. Ναι. Αλλά άμα το κάνει nullable. Εντάξει, οκ. Κάντε null. Πρέπει να το κάνει nullable. Και μετά, για παράδειγμα, αν έχει ένα boolean πεδίο, θα έχει true, false και είναι άλλη τιμέ, μετά θα πρέπει να κάνει μια έξτρα διαδικασία. It's και να κάνει έξτρα διαδικασία. Έχει, ρε παιδί μου, όμω όλα αυτά. Μπορεί να κάνει. Αν θέλει να προσθέσει ένα πεδίο στο Django, μπορεί πρώτα να βάλει ένα migration και μετά να βάλει το πεδίο. Δηλαδή, βάζω εγώ το πεδίο τοπικά, κάνω το migration, βγάζω το πεδίο το, την κλάση. Αυτό πρακτικά θα κάνω. Ναι, okay, κατάλαβα. Αλλά η ερώτηση είναι ότι όταν τρέξει το migration αυτό και ο κωδικά σου είναι εκεί, θα πρέπει ο κωδικά σου να μπορεί να συμπεριφερθεί με το έξτρα πεδίο. Δεν θα είναι ο κώδικα στην αρχή, μόνο το migration θα είναι. Και Έχι... θα. Ναι. Έχει μια διαδικασία τέλο πάντων. Άστα, άστα, το έλυσα, δεν χρειάζεται. <laughs> <laughs> δεν έχω, magari. Δεν... Γενικά πάντω έχει μια διαδικασία και έχει ναι. να κάνει πάρα πολύ με το τι ακριβώ θε να κάνει και τι έχει σημασία για την εφαρμογή. Πηγαίνοντα σε ένα πιο, πιο γενικό ας πούμε, έτσι, πλαίσιο, νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε είναι τελικά ποιε είναι οι προτεραιότητε που... Mm -hmm. Κάθε φορά στην εφαρμογή. Αυτή τη στιγμή τι συζητάμε. Συζητάμε ότι έχω να κάνω αλλαγέ στη δομή τη βάση δεδομένων μια εφαρμογή, η οποία τρέχει live, είναι μια υπηρεσία στο web που χρησιμοποιείται από χρήστε. Και η προτεραιότητά μου είναι, ενώ εγώ πάω και τροποποιώ τη δομή τη βάση δεδομένων μου, αυτό να μην επηρεάσει του χρήστε που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή την εφαρμογή. Ακριβώ. Γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που πολύ εύκολα μπορεί να να φέρει την, την υπηρεσία μου, την ιστοσελίδα μου σε ένα σημείο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιου χρήστε ή κάποια σφάλματα εμφανίζονται. Οπότε τι λέμε στην ουσία εμεί τώρα, εσύ το λες δηλαδή, και εγώ μάλλον αυτό καταλαβαίνω, είναι το ότι προτιμώ να βάλω παραπάνω δουλειά στου προγραμματιστές τη ομάδα, παραπάνω βήματα και παραπάνω σχολαστικότητα, έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτό το οποίο λέμε disruption, ε, δηλαδή αστάθεια, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ενόχληση της, ε, της ποιότητας που παρέχεται από την υπηρεσία μας. Φαντάσου, δηλαδή, κάθε φορά που το Facebook έπρεπε να αλλάξει ένα πεδίο, που αυτό γι, μάλλον, γίνεται πολλές φορές μες τη μέρα, οι χρήστες να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για κάποια δευτερόλεπτα. Αυτό θα ήταν καταστροφικό δεν μπορείς να το κάνεις το τε... και ναι. και μπορεί να το κάνει. Και εκεί ενδεχομένω μπορεί να πηγαίνει και να το λύνει σε επίπεδο βάση. Όπω για παράδειγμα με τον Ghost που, που είπε, το οποίο δεν το ξέρω σαν εργαλείο, αλλά φαντάζομαι. Είναι σου... πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει. Πάει να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, η, 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 λογική σε όλε αυτέ τι εφαρμογέ είναι ότι μέχρι ένα σημείο μπορεί να πα μία ε, από το ράφι βάση. Δηλαδή, παίρνω εγώ μια πόστη για παράδειγμα. Of the self. Of the self. Ναι. Την στείνω με τον τρόπο που δουλεύει καλά για mm. την εφαρμογή μου. Και μετά προσπαθώ σε επίπεδο κώδικα να λύσω τέτοια προβλήματα. Mm -hmm. Μετά από ένα σημείο, ενδεχομένω, πηγαίνει και σε επίπεδο βάση να λύσει κάποια προβλήματα ή και ο κώδικα σου δεν, είναι, δεν, δεν πρέπει να μπει αποκλειστικά και μόνο στου περιορισμού που σου δίνει ένα ORM σαν το Django. Mm -hmm. Αλλά μπορεί να χρειάζεται να γράψει και κάτι δικό σου που για τι δικέ σου ανάγκε, με τι δικέ σου προτεραιότητε κλπ. Και, και να δουλεύει καλά. Άρα λοιπόν, έχει να κάνει και με το ναι. ε, κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Θυμήθηκε τι ήταν αυτό που θέλει να συζητήσουμε, ή αν δεν το θυμήθηκε, εντάξει, θα φέρω εγώ κάτι στο τραπέζι. Τι μπορώ να θυμηθώ, ρε Εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει. Για... Ε, <laughs> και... <laughs> λοιπόν, ε, ότι συναίτητα. Χαίρομαι πολύ που με ρώτησε. Όχι, δεν ήλπιζα, αλλά άκου τι γίνεται. Υπάρχει ένα βίντεο του Jensen Huang, του CEO τη Nvidia, που κυκλοφορεί πολύ του τελευταίου μήνε. Ο, ο οποίο υπογράφει σε μπλουζάκια από φαν πλέον. Ε, πάνω στο μπλουζάκι, πάνω στα φυσιά υπέγραψε. Ε, νομίζω ότι ήταν μπλουζάκι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ κάτι για μπούμπζ είδα. Δεν πήγα να κάνω zoom in στη φωτογραφία προφανώ γιατί δεν με αφορούσε και τόσο. Νο νομίζω χωροταξικά ήταν εκεί. Αλλά ναι. η ερώτηση είναι αν υπήρχε μπλουζά στο ενδιάμεσο ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν, δε, δε δε το, δε το, δε το δε δε είδα πολύ. Δε 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 πολύ. Δε δεν το είδα. Αλλά εμένα μου θύμισε υπογραφή, ξέρω εγώ, Rockstar αυτό. Ναι, ναι. Μα είναι. είναι. full Rockstar. και θα πάμε και σε αυτό. Αλλά κυκλοφορεί ένα βίντεο του το οποίο νομίζω πρώτη φορά το είδα που το έβαλε στο Twitter ο, ο Πάνος και χθε το είδα και σχολίασα που το έβαλε ένα άλλο account που λέγεται Διακόπτης και είναι ένα βίντεο του Τζένσερ Huang που... που μιλάει για τη σημασία ε, της δυσκολίας Okay. Στη ζωή και την επαγγελματική και γενικότερα. Γιατί ο χαρακτήρα χτίζεται μέσα από δυσκολία. Και λέω ότι εγώ εύχομαι να ανθρώπους ανθρώπου να έχουν suffering γιατί μέσα από. Γιατί τι λέει, Κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να χτίσει εταιρείε είναι η ανθεκτικότητα. Mm -hmm. Στα αγγλικά το λέει resilience. Και, για να μπορείς να χ... και ο μόνο τρόπο να χτίσει ανθεκτικότητα είναι μέσα από αντικσότητε. Οκ. Okay. Λοιπόν. Και σχολείε αυτό το πράγμα. Οπότε, εγώ λέω είναι επιχειρηματίε και σε άτομα γενικά που θέλουν να πετύχουν, του εύχομαι να του έρθουν αντικσότητε για να χτίσουν ανθεκτικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, αλή, αλήθεια το πιστεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι δεν συζητιέται αρκετά. Mm -hmm. Και θα ήθελα να μείνουμε λίγο στη σημασία τη δυσκολία. Και θα βάλω και μία άλλη διάσταση στο θέμα. Πλες και δεν ήταν ήδη αρκετές οι διαστάσεις αυτού. Και να πω το, το εξή. Ε, έχω, έχω ετοιμάσει ένα άρθρο στο blog μας, λογικά τώρα live, που μιλάω γύρω από ένα project το οποίο είχαμε να δώσουμε σε ένα πελάτη, το οποίο δεν πήγε καλά. Ή κάποια πράγματα γύρω από εκεί. Και ένα πράγμα το οποίο συνέβη είναι ότι στο meetup μας ε, κάναμε κάποιες συζητήσεις mm -hmm. γύρω από αυτό. Οι οποίες δεν ήταν ευχάριστε. Δεν είχαμε. Το κλίμα βασικά καλό ήταν. Γιατί δεν, δεν, δεν κατηγόρησε κάποιο κάποιον, αλλά μιλούσαμε για μια δουλειά που οποία κάναμε που το, το επίπεδό τη δεν ήταν εκεί που θέλαμε. Ε, εγώ μετά ένιωσα πάρα πολύ καλά που κάναμε αυτέ τι συζητησει mm -hmm. ε, ήμουνα μετά το UX Meetup με τον Χρήστο έξω, γιατί είχε έρθει και μου λέει: Για πε τίποτα exciting, λέει για την εταιρεία τελευταία. Και του λέω: κάναμε κάποιε, του πολύ δύσκολε συζητήσει και αυτό είναι πάρα πολύ exciting για μένα. Γιατί νιώθω, λέω, νιώθω ότι ύστερα από. Γιατί είμαστε κάπω καιρό σαν εταιρεία, πλέον μπορούμε να κάνουμε και αυτό. Νιώθω ότι έχουμε μια δύναμη που δεν ήξερα ότι την έχουμε. Mm -hmm. Mm -hmm. Όλα είναι καλά, με τα πράγματα να πάνε στραβά. Τώρα εγώ νιώθω ότι τα πράγματα είναι καλά ακόμα και τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Κλείνω. Το, το να αποκτάς Αντοχέ και αντανακλαστικά πάνω σε δυσκολίε νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όχι μόνο στο επιχειρηματικό κομμάτι, που ίσω είναι αυτό που θα συζητήσουμε και περισσότερο σήμερα, ε, γιατί είναι πιο κοντά σε αυτά που κάνουμε παρέα, τέλο πάντων, αλλά σε όλε τις, τι πτυχέ τη ζωή. Mm. Γιατί, καλό ή κακό, ο έλεγχο που μπορεί να έχει πάνω στα πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά είναι περιορισμένο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί. Να πάνε στραβά, ό,τι και να κάνει εσύ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία ενδεχομένω μπορεί να, μειω... να μειώσει την πιθανότητα να πάνε στραβά και να προσπαθεί να τα ελέγξει. Και υπάρχουν και πράγματα που τα ελέγχει. Όχι, okay, αυτά που τα ελέγχει είναι μια χαρά. Εύκολα. Okay. Αυτά που μπορεί να μειώσει πιθανότητε, θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να τα βάλει σε μια ρωτα Αλλά θα σκάσουν και πράγματα από μια οικονομική κρίση, από ε, στραβά που γίνονται, ξέρω εγώ, φυσικέ καταστροφέ, οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να σε επηρεάσει προσωπικά, μπορεί να επηρεάσει του άνθρωπου γύρω σου, την εταιρεία σου, την. Τον κλάδο στον οποίο βρίσκεσαι. Mm -hmm. Και αν δεν βρει τον τρόπο και δεν έχει τα ανταρακλαστικά και να μπορεί να αντιδράσει αυτά τα πράγματα, θα κλείσει. Mm -hmm. Ό,τι και να γίνει. Ή θα, θα... Mm -hmm. χαρούμενος, δεν θα είσαι χαρούμενο, δεν θα προχωρήσει, δεν, δεν, δεν. Mm -hmm. το, το τι δεν θα κάνει έχει να κάνει με το ποιο είναι ο στόχο κάθε φορά και που... σε ποιο κομμάτι πρέπει να έχει αντοχή. Για παράδειγμα, αν έλεγε ότι η Νόκια ας πούμε, θα έκλεινε, ποιο θα έλεγε ότι θα κλείσει η Νόκια, α πούμε. Αλλά όταν θα έκλεινε, συγγνώμη, όχι να κλείσει νόκια, αλλά να, να, κλείσει το κομμάτι το, τη κινητή τηλε... όχι... τηλεφωνία, πώ λέγεται. Τα κινητά τέλο πάντων. Ναι, μόνο εντάξει, αυτή η καταστροφή που έγινε. όταν υπήρχε το 3310, α πούμε, και το 3330, δεν υπήρχε ας πούμε, καμία περίπτωση να γίνει αυτό. Και όταν σιγά σιγά μπαίνει σε μια κατάσταση που πλέον δεν σε ακουμπάνε αυτά τα πράγματα και δεν αποκτά αντανακλαστικά, αυτό αρχίζει και έχει μια φθήνη σοπορία. Το ίδιο συζητούσαμε και για την Apple, πούμε, το οποίο έκανε το σω νομίζω είναι το χειρότερο event που έχει κάνει τα τελευταία δέκα ναι. χρόνια. Δεν ξέρω. Ναι. σω είναι αντικειμενικό αυτό. Α, α, το μόνο καλό πράγμα που είχε ήταν το Apple Intelligence. Ήταν το μόνο καλό πράγμα. Δεν σου πω ότι είναι το καλύτερο πράγμα, αλλά ήταν οκ. Okay, είχε, είχε βάλει. Ναι, θα μπορούσε να είναι πέντε λεπτά μια παρουσίαση αυτό. Θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι πέντε λεπτά όλα τα προηγούμενα. Αλήθεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι η θεσινή παρουσίαση τη Apple ήταν depressing. Ή, ήταν απαράδεκτο. Και... Νομίζω ότι όλα τα πράγματα στη ζωή κάνουν ένα κύκλο. Δηλαδή, ναι. όσο φτάνει σε ένα σημείο που δεν σε ακουμπάνε πράγματα που οι, οι αντοχέ σου δεν, ε, δεν δοκιμάζονται, mm. αρχίζει και γίνεσαι πιο αδύναμος Και τη στιγμή που βρεθεί ευκαιρία, ναι. είναι πολύ εύκολο να πέσει. Είναι mm. ίδιο, ο ίδιο λόγο που οι αυτοκρατορίε ξαφνικά μεγαλώνουν, μεγαλώνουν, μεγαλώνουν και μετά πέφτανε. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ένα σύστημα σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση για πολύ χρόνο. Σωστά. Ε, οπότε, mm. επειδή μιλήσει πολύ, λοιπόν, τώρα θα ακούσει πολύ. <laughs> τέλεια, τέλεια. Ναι, ε, ε, όχι, αυτό ήθελα όχι, να κάνω. Ο, οπότε, η λογική θεωρώ είναι ότι θα πρέπει. Σίγουρα θέλει να προστατεύει το, τον εαυτό σου, του ανθρώπου σου, την εταιρεία σου, το οτιδήποτε θέλει από τα πολλά στραβά. Αλλά νομίζω που και πού είναι καλό να μπορεί να υπάρχει μια λίγο πιο δύσκολη κατάσταση να την ξεπερνά και να προχωράς παρακάτω. Γιατί όταν γίνει η πιο χοντρή μαλακία, γιατί μπορεί τι μικρέ μαλακίε να τι ψηλορυθμίσει κάπω. Αλλά όταν γίνει χοντρή μαλακία, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, άμα δεν είσαι έτοιμο γι' αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι έχει σημασία καταρχά μια ιεράρχηση ας πούμε, των, των δυσκολιων mm -hmm. και μια λίγο συνειδητοποίηση του από ποιε και σε τι βαθμό θε να προστατευτει mm -hmm. Και πάω να το κάνω συγκεκριμένο. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ας πούμε, και κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι αυτό το οποίο λέμε υπαρξιακές, existential, δηλαδή μπορούν να θέσουν την ύπαρξη ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε ρίσκο. Δηλαδή, δεν έχω λόγο για παράδειγμα εγώ... Δε, ε, βασικά πάμε πίσω. Αυτές οι σε αυτές τις υπαρξιακές αντικσοότητες θεωρώ δεν έχεις λόγο να μπαίνει ε, στην καλύτερη, στη χειρότερη βασικά, πρέπει να μπει λίγε φορέ στη ζωή σου, κάτι. Mm -hmm. Είτε σαν νομικό πρόσωπο, είτε σαν φυσικό πρόσωπο. Πιο συγκεκριμένα. Σαν ε, πάρεις εγώ δεν έχω λόγο να ανεβαίνω στη μηχανή χωρί κράνος. ή να μπαίνω στα μάξια με φορά ζώνη. Δεν, δεν προσφέρει κάτι. Μπράβο. Δεν, δεν, δεν υπάρχει αξία. Και στα περισσότερα existential και υπαρξιακά ρίσκα, δεν έχει πραγματικά πολλούς λόγους να μπαίνει. Ε, σε μια εταιρεία δεν έχεις λόγο εφόσον μπορείς πάντα ε, να μην έχεις κάποιες οικονομίες στην άκρη mm. και, 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 σε, και, σαν άτομο και σαν άτομο δηλαδή κάποιες οικονομίες να πεις ότι ο παιδί αν κάτι γίνει ξέρεις, λίγους μήνες μπορεί να λειτουργήσει αυτό έστω να κλείσουμε σαν άνθρωποι δηλαδή <γιλή> μην μη, 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 μη χρωθούμε ε, οπότε αυτό είναι το ένα τώρα μετά Υπάρχουν ε, ε, κάποιες δυσκολίες οι οποίες είναι πιο, πιο light αλλά still σημαντικές. Τι μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι να, να χάσω ένα πελάτη ή σαν, εταιρεία, ή σαν άτομο να πρέπει να αφήσω τη δουλειά μου για ένα διάστημα. Μιλάω πάντα στο χώρο μας, γιατί προφανώς υπάρχουν άτομα καταλαβαίνω, που είναι σε χώρους που ε, δεν έχουν τις ελευθερίες και τις ευκαιρίες που έχουν ε, τα άτομα στον τεχνολογικό τομέα. Γιατί υπάρχει μια διαφορά σε αυτή τη χώρα τουλάχιστον. Ξεκάθαρη. Ε, είναι φορέ που αυτό πρέπει να, να τίθεται στο τραπέζι. Και να πρέπει να το βιώσει. ό, πει, τον έχασα αυτό τον πελάτη. Mm -hmm. Τι κάνω τώρα. Αυτό, αυτό το να το κάνει, να μην το πάρει εντελώ, καταρχά, να μην το πάρει προσωπικά. ο μαλάκα που τέτοιο που τέτοιο, Μπορεί και να είναι, φίλε. Εντάξει, αλλά δεν σε αφορά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει, δε... Δεν έχει σημασία. Πρέπει να δει αυτό είναι μια ευκαιρία να χτίσει χαρακτήρα και μηχανισμού. Mm -hmm. και, θε, και θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Και μετά υπάρχουν και πολλέ μικρέ καθημερινέ δυσκολίε που εγώ θεωρώ ότι γενικά δεν θε να έχει μια μέρα που σου πηγαίνουν όλα ρολόι. Αυτή είναι μεν η δική μου άποψη. Αυτό ταιριάζει νομίζω πάρα πολύ. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Το συγκεκριμένο podcast, αλλά ήταν ένα που, του Χιούμπερμαν. Mm. Πριν βαρεθώ πάρα πολύ να ακούω τα. Ναι, Μαριά, δεν ακούω, πλέον δεν έχει λόγο. Τα έχει πει όλα. <laughs> Όλη η αλήθεια είναι εκεί. Τα έχει ε, πει όλα, δεν έχει νόημα. Η αλήθεια βρίσκεται στου εξ-πίστευτε. Ναι. Λοιπόν. Ε, στο οποίο έλεγε για την, ε, την αντοχή στην αντιτεξιότητα. Ναι. Νομίζω το, το είχε πάρει από μια διαφορετική σκοπιά, αλλά νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ. Και πρακτικά αυτό που σου έλεγε είναι ότι πολλέ φορέ χρειάζεσαι, νομίζω θα λέει micro sax. Έτσι τα έχει ετοιμάσει. Okay. Δηλαδή, να έχει μικροπραγματάκια τα οποία δεν πηγαίνουν καλά ή που δεν γίνονται ακριβώ με τον τρόπο σου. Νομίζω, για παράδειγμα, έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ε, τελειώνει τη γυμναστική. Σε πολύ πιο απλό, ρε παιδί μου, σημείο από αυτό που συζητούσε εσύ. Αλλά τελειώνει τη γυμναστική και κάνει flip -a coin. Ρίχνει ένα κέρμα για να δει αν τα κάνει άλλε 10 επαναλήψει. Α <σομίως> ναι, 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 ναι. Που εκεί πέρα σου σκίσει τη ψυχολογία. Δηλαδή, εκεί πέρα που έχει αισθανθεί ότι έχει ολοκληρώσει τα πάντα ή έχει την ευκαιρία να πει ότι, OK, τελείωσα, ή θα κάνει άλλα δέκα ξέρω εγώ. Ναι. Σου είπατε, μου... πάνω σε αυτό είναι αυτό που μου κάνει ο γυμναστή την τελευταία φορά. Α, ναι. Μου λέει, λοιπόν, εκεί που νομίζω ότι έχω τελειώσει, και είναι 9 η ώρα το πρωί σχεδόν, γιατί πάω νωρί. Και ονειρεύομαι εγώ που θα πάω από το ρούστερ να πάρω το φρεντάκι μου το τέλειο. Μου λέει: Ωραία, μου λέει, πάμε, μου λέει να κάνουμε ένα τελευταίο. Μου λέει: Πάρε την μπάρα, ούτο, πάρε ούτε βάρε το τίποτα. Κάνε, λέει, όσε περισσότερε κάμψει δικεφάλαιο μπορεί. <laughs> Α δεν λέω εγώ πάμε να το κάνω. Και αδειάζω. Και, 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 Ωραία. Του λέω, το έκανα Ωραία, κάντε όλες δύο φορές. Μου λέει. Αυτό, ήταν, double τέτοιο. ναι, back to back. Με έσκησε. Αλλά ναι. Τώρα είμαι έτοιμο την επόμενη φορά γι' αυτό. Ε, ε, είναι όμω τέτοια πράγματα τα οποία βάζοντά τα στην καθημερινότητά σου. Εντάξει, δεν λέω να πηγαίνει και να ταλαιπωρήσει εαυτό σου με το ζόρι απαραίτητα, αλλά θεωρεί. Πρέπει να το κάνει και αυτό, απλώ με μέτρο. Πρέπει να βρει τον τρόπο που για σένα δουλεύει. Για κάποιου μπορεί να δουλεύει αυτό που σου κάνει γυμναστή, σου, για κάποιου μπορεί να δουλεύει κάτι άλλο, ναι. για κάποιου είναι τα κρύα μπάνια. Ναι. Ε, μιλούσαμε με έναν. Ε, ε... Έκανα το πρωί πάλι σήμερα. Εντάξει, θα όμω, δεν έχει νόημα. Δεν τα, έχω, δεν τα έχω, ξεκινήσει ακόμα. Ναι. Ε, Μιλήσαμε με έναν ομιλητή στο, στο mm. ε, και μου έλεγε ρε παιδί μου, mm. καταρχά μου είχε αναλύσει οτιδήποτε επεισόδιο του Χιούμπερμαν έχει υπάρξει μέχρι τότε. Α, ah, είναι, είναι τέτοιο. Okay. Ήταν okay. πιο βαμμένες, δεν γίνεται. Ναι, ναι. Τρελό. Και μου έλεγε ρε παιδί μου ότι, Α, και εγώ κάνω λέει, τα, τα μπάνια και λέει στην αρχή ρε παιδί μου, μπαίνω και με ζορίζουν ρε παιδί μου και μετά άμα το συνηθίζω, άμα κάνω μια-δυο εβδομάδε γιατί έχω φύγει ένα συνέδριο για κάτι. Ναι. Μετά ξαναχαλάει, ρε παιδιά. <σχεδίδι> ναι, 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 <σχεδίδι> τις ναι, ναι, είναι δύσκολο. Αλήθεια είναι. Έχει δηλαδή μια διαδικασία όλο αυτό. Ή α πούμε στο, στο βιβλίο που είχα προτείνει την προηγούμενη <σχεδί> ένα ενδιαφέρον πείραμα που λέει ας πούμε, για, να, για να κόψει κάποιε συνήθειε, έλεγε, ξέρω εγώ, ότι κάποιο μπορεί να θέλει να κόψει το, το να τρώει ας πούμε, όλη τη μέρα χωρί λόγο. Να ήταν αυτό που μου εγώ στον καθρέφτη. Ναι. Και σου λέει ότι, OK, βάλε ξέρω εγώ, ένα βαζάκι με σοκολατάκια στο, στο διάδρομο, α πούμε, από εκεί πέρα που περνά συνέχεια. Οπότε συνειδητά κάθε φορά να το, να μπαίνει στη διαδικασία ναι. και να λε: Όχι, δεν θα το φάω, ξέρω εγώ. Α, έλα, ρε, καλό. Δηλαδή να, να βρει με τρόπου. Οκ, okay, δεν χρειάζεται να μπαίνει στη διαδικασία του να, να πάθει κάποιο κακό. Λοιπόν. Πάμε στο αυτό το κομμάτι. Μερικέ φορέ ναι. έχω αυτοκαταστροφικέ συνήθειε. Όπω. Και όπω αυτή που σα έστελνα χθε στο Signal με το Γιάννη. Λοιπόν, θα δει τι εννοώ. Χθε είμαι σε ένα mood, ωραία. Ε, ε, έχω δουλέψει αρκετά σήμερα. Πάω να κάνω την προπόνησή μου, είχα εκίντο το απόγευμα. Οπότε ξεκινάω να πάω στην προπόνηση και βλέπω ρε παιδί μου ότι επειδή κάνω στο ΑΚΑ προπονήσει, ε, ήταν γεμάτο από αμάξια, είχε μάλλον αγώνα, δεν ξέρω, είχε αναβλία. Μάλλον είχε ακυρωθεί και δεν, το, και δεν το ήξερα. Εγώ είχα κάνει το σενάριο ότι επειδή έχω γυρίσει από ταξίδι ήμουνα στο Μιλάνο και είχα πεθάνει. Πολύ μακαρόνι. By the way, όντω τα καλύτερα μακαρόνια από τα που έχω φάσει στη ζωή μου, συνεχίζω να μείνω με μακαρονά. Okay, λοιπόν. Ποτ αλήθεια. <σπάει> ναι. Δεν είναι. Μια ωραία μακαρονάδα δεν ξέρω, μου φαίνεται έτσι, σαν να με παίρνει <σπάει> γκαλίτσα. Είναι, είναι <σπάει> <ούτε>. <σπάει> όχι, όχι, όχι. Είμαι πιο, πιο, πολύ αυτό για μένα είναι το κρέα, για παράδειγμα. Οπότε ήθελα να γυρίσω και να φάω λίγο, λίγο καλύτερα. Δηλαδή το μεσημέρι είχα βγάλει φάκε από την κατάψυξη και το βράδυ το έχω στήσει ότι θα γυρίσω θα κάνω την προπόνησή μου, θα βγάλω τι σαρτέλε από την κατάρτιση που τι έχω φτιάξει, τι έχω στο βάκι μου, εγώ τι έχω πάρει τον ψαρά μου, ξέρω εγώ και αυτά. Και θα κάνω τη σαλάτα μου και θα είμαι τέλεια. Ρε, και πάω και βλέπω ότι αυτό που σου λέω ότι είναι γεμάτα μάξια η προπόνηση. Ε, ρε, και όταν λέμε μου γαμάει την ψυχολογία, γυρνάω και παραγγέλνω σουβλάκια με τη μία, <laughs> δηλαδή. <laughs> με τη μία όμω. Και πιταγύρω γύρω ε, δεν, δεν, είχε έχω τέτοια. Το Αλλά ντομάτα κρεμί τη Okay. Αυτό εκεί δηλαδή, εκεί έβαλε το όριο. Ναι, ναι, και, και ένα κοτόπουλο γιατί δεν συμπληρώνει παραγγελία. Okay. Ε, δεν το έφαγα όλο. Πίτα γύρω κοτόπουλο ή γύρω, ένα πίτα κοτόπουλο. Πίτα, γύρω, πίτα ah. γύρω, κοτόπουλο. Αλλά δεν έφαγα. Τι, την πίτα δεν την έφαγα. Δηλαδή απλά έφαγα τα κοτόπουλα από μέσα. Ε, γιατί μου ζεριάζει έτσι. Ε, δεν μπορούσα. Okay. Ε, δεν, δεν, μπορούσα. Ήταν δηλαδή χόρτενα. Και μετά με πιάνει ένα τέτοιο λέω. Θα φάω σοκολάτα. Okay. Μετά από αυτό. Ε, Είσαι και λατάκια γενικά. πολύ. Και πέτρο έχω την break μπροστά μου. Και το σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και λέω: Όχι, ρε φίλε, θα χτίσει χαρακτήρα. Δεν θα τη φας. Δεν θα τη φας, λέω, τη σοκολάτα τώρα. Αυτή δεν α. την έφαγα. Αυτό εκεί όλο είναι, ρε παιδί μου, ότι κάνοντα αυτό το πράγμα στην εαυτό σου κάποιε φορέ, μετά αυτό που λέμε χτίζει χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, όντω ναι. εκπαιδεύει και καλά τον εαυτό σου στο να γίνει καλύτερο να κάνει τι επιλογέ που εσύ θες, έτσι. Όχι στο να κάνει το αυτό που είναι σωστό ή τέτοιο, αλλά αυτό. Άμα εσύ έχει ένα σκοπό που λέει ότι θέλω να τρώω πιο υγιεινά. Ήταν υπερβολή, ρε Μαν. Δεν δε γινόταν μετά, μετά, από δύο πιτόγυρα το να πάω να, να εξαϊλώσω μία break. Ή, όσο και να μου αρέσει, δεν, δεν θα με έκανε και τόσο χαρούμενο που να αξίζει τον κόπο. Γιατί αυτό ήταν εκείνη τη στιγμή. Αν με έκανε. Αν με έκανε πολύ χαρούμενο, θα την έτρωγα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αλλά απλά εκείνη τη στιγμή είχα μπει σε αυτό το. Δεν ξέρω αν το παθαίνει εσύ ποτέ αυτό. Είχα μπει σε ένα mode non-stop εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι, εγώ... Αυτό είναι κακό γιατί εγώ δεν νιώθω. Με... Όταν είμαι στο non-stop, δεν είναι ότι με έχει πιάσει λιγούρα και θα το φάω και θα νιώσω καλά. Δεν έχει το κορυσμ... Εγώ τουλάχιστον δεν έχω το ναι. ούτε τίποτα. Έχει Οπότε και... δεν νιώθω καλά μετά. Οδοστρωτήρα δηλαδή. Ναι. Οπότε το, το, αρνήθηκα στον εαυτό μου αυτό. Και. Ναι, αυτό. Οπότε δεν, δεν την έφανα. Και έχει τα χαρακτήρα χθε αυτό. Σε μια μια γενικά όμω αυτό το. Το, 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 το να κάνει πράγματα τα οποία σε φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Να. Δύσκολη θέση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να έρθει σε μια διαμάχη. Α πούμε, εγώ είμαι ένα άνθρωπο που αποφεύγω πάρα πολύ τη διαμάχη με, με άλλου ανθρώπου. Δεν λέω θα και χαρί να βρει τον κόσμο στον δρόμο, ρε παιδί μου, για να συνηθίσω να τσακώνομαι. Αλλά το να, το να βάζει τον εαυτό σε μια διαδικασία που θα ήθελε να την αποφύγει. Δηλαδή, πολλέ φορέ τι μπορώ να κάνω, μπορώ να πάω και να πω. Που πω, πω, δεν γουστάω τώρα ξέρω, εγώ, να, να τσακωθώ με τον Πάρη. Α ναι. ε, μην του πω ότι έχει κάνει μαλακιά ρε παιδί μου, πάω να διορθώσω εγώ. Ναι. Αυτό το πράγμα όμω είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει έπθενα, δεν γίνει ο ναι. καλύτερο. Το να μπει στη διαδικασία. Όχι να, να βριστώ, ξαναλέω, ρε παιδί μου, αλλά να μπει σε μια διαδικασία να πω ότι ξέρει τι, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Να το κάνουμε έτσι. Mm. Δεν είναι κακό. Δηλαδή να, να βάζει τον εαυτό σου έξω από την. Ε, από τη ζώνη άνεση σου. Mm. Ε, συνεχώ έτσι βοηθά τον εαυτό να γίνει καλύτερο. Αν σε ενδιαφέρει έτσι. Αν δεν σε ενδιαφέρει, για παράδειγμα, το να γίνει καλύτερο ή να αλλάξει τη συμπεριφορά σου σε ένα πράγμα, είσαι OK με αυτό. Δεν έχει λόγο να το κάνει προφανώ. Αλλά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εσένα τον ίδιο και για τη σχέση σου. Ναι. Δηλαδή, με φίλου. Ε, με τον σύντροφό σου, μέσα στη δουλειά, με συνεργάτε, συνεταίρου, Όλε οι σχέσει, γιατί όλα είναι ανθρώπινε σχέσει, πρέπει να. ξέρει, που λένε. They have to be put to the test. Ε, δηλαδή, πρέπει να, πρέπει, να, πρέπει, να, πρέπει, να δο, πρέπει να δοκιμάζονται. Μα πηγαίνοντα και πίσω σε αυτό που έλεγε ότι κάποιε φορέ θα χρειαστεί να κάνει κάποιε δύσκολε συζητήσει. Είναι χίλιε φορέ καλύτερο να έχει κάνει μια δύσκολη συζήτηση για κάτι το οποίο δεν είναι καταστροφικό, δεν είναι υπαρξιακό, δεν είναι κάτι άλλο. Σωστά. Ώστε να έχει έναν τρόπο να λύνει το πρόβλημα και να φτάνει στην άλλη άκρη και να, να, να βρίσκει τον τρόπο να προχωρήσει. Mm. Παρά να τα θάβει όλα κάτω το χαλί. Να λε, OK, δεν μου αρέσουν διαμάχε, δεν μου αρέσει, δεν μ αρέσει να στεναχωρώ τον κόσμο. Α μην πω, ρε παιδί μου, μια. Όχι, α μην. Δεν θα πω μια κακή κουβέντα, αλλά α μην πω το τι έγινε. Α το ρε παιδί μου, εντάξει, αφού κάπω τη βαλέψαμε τώρα, ρε παιδί μου, και ήταν μικρό το πρόβλημα αυτό. Mm. Δεν πειράζει. Αυτό όμω το δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκτό ότι αυτό μαζεύεται, δεν εκπαιδεύσει τον εαυτό σου καθόλου και την ομάδα σου ή τον οργανισμό ή οτιδήποτε άλλο στο να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα που να έρχονται. Mm. Και όταν γίνει μια χοντρή μαλακή, όταν έχει για παράδειγμα έναν πελάτη που μπορεί να είναι σημαντικό ποσοστό του τζίρου σου και γίνει αυτό, mm. μετά θα είναι πολύ αργά. Mm -hmm. Γιατί εκεί πέρα σίγουρα και η διάθεση θα είναι χειρότερη. Η διάθεση είναι πολύ χειρότερη όταν οι επιλογέ είναι να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε το χρόνο ή όχι, ή να δούμε πώ μπορούμε να διορθωθούμε ή όχι. Υπάρχουν. Δύο, δύο σημαντικές συνέπειες αυτού του οποίου λε. Βασικά, ό,τι επιλογή και να κάνεις. Οπότε, έχεις λοιπόν μια εταιρεία ε, που διακυβεύεται κάτι. Διακυβεύεται mm. να χάσεις έναν πελάτη, διακυβεύεται να χάσεις πολλούς πελάτες, Αν έχει κάποιο software as a service και έχεις κάνει μια μαλακία, δεν ξέρω εγώ τι. Και, και έχεις δύο επιλογές. Είτε χρυσώνει το χάπι, όχι χρυσώνει το αγάπη, λάθο. Είτε το κάνει sugar coat, που λένε, mm. δηλαδή το κάνει να φαίνεται καλύτερο και αυτό, είτε το μεταφέρει στην ομάδα όπω είναι. Στη, στην πρώτη περίπτωση που το κάνει κάπω κάπως sugar coat, όλο αυτό, ε, τι είναι αυτό το οποίο πετυχαίνεις, ε, δεν επηρεάζει το κλίμα, όσο θα επηρεαστεί κανονικά. Οπότε ο καθένα συνεχίζει να κάνει τη δουλειά, α πούμε. Όταν όμω φέρνει κάτι μέσα στην ομάδα το οποίο είναι ε, δυσάρεστο να το πω έτσι ε, πιο, δύ πιο δύσκολο εκείνη τη στιγμή όντω δημιουργείς ένα δυσάρεστο κλίμα γιατί ξεκινάει κάποιος να σκέφτεται εδώ υπάρχει κάτι αρνητικό όμως εν τέλει επενδύει σε μια ομάδα η οποία μπορεί να διαχειριστεί mm -hmm. την πραγματικότητα αυτό είναι που κάνει εκείνη τη στιγμή. Βοηθά μια ομάδα να διαχειριστεί την πραγματικότητα και να μπορέσει να αποσυνδεθεί από κάτι και να το δει ξέρεις, σε τρίτο πρόσωπο, λίγο πιο μακριά. Γιατί τι γίνεται, είναι, είναι εύκολο γιατί όλα αυτά τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή θεωρούμε κάτι δεδομένο εμεί οι δύο. Ότι σε νοιάζει κιόλα να κάνει με τον σωστό τρόπο, που μπορεί να μην τα κάνει. Όχι με τον σωστό, με τον τρόπο έχει έναν στόχο για το πώ θα χειριστεί κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει η παγκόσμια αλήθεια του σωστικού. Όχι, όχι, όχι. Αλλά, υπάρχει oh. κάτι που εσύ θα ήθελε σαν οργανισμό να κάνει oh, με έναν τρόπο oh. άλλο. Σε νοιάζει να το κάνει σωστά. Το τι θα πει σωστά μπορεί να είναι προσωπικό, αλλά ενώ προσωπική επιλογή. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποια guidelines, για παράδειγμα. Ε, έχει μια εφαρμογή. Έχουμε εμεί, για παράδειγμα, το remote work cafe. Okay. Και ετοιμάζει εσύ ένα pull request που τι λες, λες θα πάω και θα, θα φτιάξω πιο εύκολη τη φόρμα που αλλάζει κάποιος το password του. Mm -hmm. Και κάνεις ένα type και βγάζεις μια φόρμα που μπορεί οποιοδήποτε να αλλάξει το password του οποιοδήποτε και να, του, να πάρει πρόσβαση στο λογαριασμό του. Πάρα πολύ σοβαρό. Ε, αν εγώ εκείνη τη στιγμή έρθω και σε στήσω στον τοίχο Mm -hmm. αυτό το οποίο έκανε. Ενώ μπορεί να έχει περάσει και review από μένα. Ενώ ε, δεν δε βοηθά. βοηθάω. Ούτε στην ανθεκτικότητα τη εταιρεία, ούτε τίποτα. Ε, δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει σε guideline, εντάξει, από εκεί και πέρα είναι πρέπει να δει κάτι για αυτό που είναι. Δηλαδή, φέρει τα δεδομένα. Τώρα έρθω εγώ και να πω, Ω, oh, τη μαλακία έκανε. Και δεν πιστεύω ότι το έκανε αυτό. Και εδώ όλοι ξέρω, γαμιόμαστε τη δουλειά και εσύ και μα το γαμά. Και άρχισε και λέω τέτοια πράγματα και δεν εκτιμάς την προσπάθεια που κάνουμε για σένα και δεν κατάλαβες που το πάω δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι κάποια στο πράγμα δεν δε γίνονται λοιπόν ε, πίσω λοιπόν όταν φέρνεις εσύ την πραγματικότητα και λες Παι, παιδιά έγινε μαλακία ε, βγάλαμε ένα feature που ο καθένας μπορεί να πάρει πρόσβαση στον οποιοδήποτε και αυτό το έχει μάθει ο, ο κόσμο και υπάρχει αντίκτυπο και φεύγουν πελάτε και that's it οκ okay. Και πρέπει να δούμε λίγο γιατί έγινε αυτό και πώς προχωράμε μπροστά. Αυτό εκείνη τη στιγμή για κανέναν δεν είναι ευχάριστο. Mm -hmm. Όλοι αρχίζουν και σκέφτονται θεωρώτες πάλι δεδομένο ότι είσαι σε μια καλή και φιλότιμη ομάδα όπως είναι δική μας. Όλοι σκέφτονται αυτομάτως το δικό τους μερίδιο σε όλο αυτό. Δεν γίνει διαφορετικά. Ε, οπότε δεν είναι ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά μετά από λίγο καλμάρι αυτό. Mm -hmm. Εφόσον αυτό είναι που θέλουμε και όλοι. Και αρχίζει και αντιμετωπίζει την πραγματικότητα και εστιάζει στο. Ωραία. Πώ βγαίνω εγώ από αυτό τώρα. Πώ πάω παρακάτω. Πώ πάω παρακάτω. Πώ χρησιμοποιώ αυτή την κατάσταση προ όφελό μου ώστε να γίνω καλύτερο. Ναι. Γιατί στην πραγματικότητα, ξεπερνώντα αυτή την κατάσταση, ήδη έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Mm. Έχει αυξήσει την αντοχή τη ομάδα ή τη εταιρεία στο... στην επόμενη φορά που θα γίνει κάποια παρόμοια μαλαγκία. Mm θα μπορέσουν να την εντοπίσουν καλύτερα, γιατί θα έχει υπάρξει αυτό, θα υπάρχει στο... στο ιστορικό, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και κάτι το οποίο κάνουμε εμείς, κάναμε πάντα ανέκαθεν και συντοπίσατε τελικά δεν το κάνουν όλοι, που επίσης είναι σημαντικό και πιο καθημερινό, πάω λίγο στα πιο... στα πιο light θέματα, είναι να κάνουμε reject pull requests με στην εταιρεία. Δεν κάνει ο κόσμο reject pull requests. Όχι, reject, όχι να τα κλείνουμε, αλλά να λέμε ότι αυτό δεν περνάει. Δεν το κάνει, ε. Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο που λέει, εγώ δεν βάζω το, το request uh, changes, γιατί φαίνεται κόκκινο και άλλο μπορεί να το πάρει βαριά. Φαίνεται κόκκινο. Ναι, το βάζω comment. Ε, λέω, εδώ θα πρότεινα αυτό, αλλά είναι requirements στην ουσία. <σίλω> θα πρότεινα. <σίλω> ναι, δηλαδή <σίλω> λες, θα πρότεινα να αλλάξει αυτό, αλλά στην ουσία το απαιτώ. Ε, έχω ακούσει πολύ κόσμο να λέει δυσκολεύομαι να δώσω αρνητικό feedback, μην το πάρει ο άλλο. Μα είναι πολύ απλό. Μπορεί να γράψει. Μήπω να το κάναμε έτσι, ή πιστεύει ότι είναι καλό να το αφήσουμε σαν μαλακία, όπω είναι. <σίλω> 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 Οπότε. Αυτό για παράδειγμα είναι κάτι πολύ άλλο και πολύ απλό καθημερινό. Οκ, okay, ναι. Και ίσω θέλει τον κωδικά του. Και είσαι υπεύθυνο γι' αυτό. Αν, αν δεν είναι στο επίπεδο που είσαι να να φέρνει στην εταιρεία, πρέπει να φανεί το κόκκινο χ. Δεν θα πα να το πεις ότι αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει αξία. Σ σ σαν πρόταση, το αυτό δεν είναι καλό, δεν έχει αξία. Θα πας, πρέπει να πα να εξηγήσει για, για γιατί αυτό δεν, δεν συνάδει με τα standards της εταιρεία, με τον πύχη της εταιρεία. Έχει Ή... πολύ σημασία αυτό. Ναι. Αυτό πρέπει να είναι καθημερινότητα. Τα περισσότερα, δεν ξέρω αν τα περισσότερα, πάρα πολλά, δηλαδή είναι, επειδή έχουμε διάφορα pull requests μέσα στη μέρα στο GitHub που βλέπουμε με κώδικα, είναι τακτικά αυτά, έχουμε μέσα στη μέρα πολλά τα οποία παίρνουν την κοκκινήλα πάνω. Και μετά έχει και σημασία, δηλαδή όταν πραγματικά θες να προτείνει κάτι, προτείνει κάτι. Ναι και εκφράζεις ξεκάθαρα την... το σκοπό σου μέσα από αυτό. Mm. Υπάρχει το μπορούμε να δούμε και αυτή την εναλλακτική. Το οποίο σημαίνει πραγματικά μπορούμε να δούμε και αυτή την εναλλακτική. Η εμπότηση μπορεί να είναι όχι. Και υπάρχει φορά που λέει ότι αυτό το πράγμα δεν θα περάσει άμα δεν φτιάχνουν αυτά τα πέντε πράγματα. Mm. Σωστά. Ε, και όλα αυτά έχουν να κάνουν πάντα με τη δουλειά. Δεν πας ποτέ να το κάνεις <συκλή> προσωπικό στον άλλο. Δε, μα μην το θεωρείς δεδομένο. Ναι, το έχω Έχει αρχίσει και με κουράζουν σε αυτό. Δεν ναι. μπορεί να είναι. Εννοείται ότι η δουλειά είναι πολύ σημαντική, σημαντικό κομμάτι τη ζωή μα. Είναι περίπου το 1 τρίτο, 5-7 μέρε τη εβδομάδα. Ναι. Ή 200, ξέρω εγώ, 10 μέρε το χρόνο όπω βγαίνει. Αλλά και πάλι. Πρέπει στο τέλο ημέρα να. Να μπορεί να μιλά για τη δουλειά και να μένει το πράγμα εκεί. Όχι να είσαι μαλάκα, ούτε να μιλά άσχημα. Είναι πολύ διαφορετικά τα δύο πράγματα αυτά. Αλλά δεν μπορεί να, να έχει το άγχο για το πώ θα μιλήσει, πώ θα το πάρει ο άλλο, πώ θα φερθεί, πώ το ένα, πώ το άλλο. Δεν, δεν πρέ... Πρέπει να μπει στη δικασία και να πει: Να εκπαιδευτεί σιγά-σιγά. Μιλά λίγο απότομα. Όχι απότομα. Μιλά λίγο πιο ε, αποφασιστικά. Και πε. Α το κάνουμε, α δοκιμάσουμε αυτό. Α δοκιμάσουμε εκείνο. Πρέπει να δοκιμάσουμε εκείνο. Δηλαδή, σιγά-σιγά. Βάλε τον εαυτό σου σε μια τέτοια διαδικασία ώστε να δεις πώς θα πάει. Είναι απλό. Μίλα για αυτό που βλέπεις μπροστά σου. Και μίλα χωρίς συνέστημα. Γιατί τι εννοώ χωρίς συνέστημα. Το να πεις ότι ε, πω ότι μ και είναι αυτό εδώ αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συναισθηματικά φορτισμένο εκείνη τη στιγμή. <sus> νόημα, δε, ναι. Δεν προσφέρει και κάτι έτσι. Mm. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Το να πεις όμως ότι αυτός αυτό ο έλεγχο αυτό είναι περίπλοκο, το να πει ότι ε, αυτό, αυτό, το, αυτό το κομμάτι του κώδικα είναι περίπλοκο. Επίση, κάποιο μπορεί να έρθει. Επειδή θα γίνει και αυτό. Και κάποιο μπορεί να έρθει να πει γιατί είναι περίπλοκο. Κοίταξε, άμα κάποιο σου κάνει code review και σου λέει ότι είναι περίπλοκο, μάλλον είναι για εκείνον. Οπότε mm -hmm. αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρθει και από την άλλη πλευρά, σαν δεδομένο. Γιατί mm -hmm. εγώ, εσύ βάζει κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι το πιο απλό πράγμα. Mm -hmm. Αν. Για ένα σημαντικό συνεργάτη σου που εδώ είμαστε όλοι σημαντικοί, γιατί είμαστε οι προγραμματιστέ. Το 20% ο καθένα. Εντάξει. Είναι, είναι μεγάλο ποσοστό. Γιατί αν για το 20% τη εταιρεία, για τον ένα στου πέντε. Γιατί είσαι εσύ και είναι και ο άλλο. Για τον ένα στου πέντε. Δεν είναι κατανοητό αυτό. Είναι σημαντικό γιατί πάει με καλέ πιθανότητε να χρειαστεί να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Ναι, ισχύει. Okay. Οπότε. Εκεί μετά είναι το ερώτημα, ωραία, πώ μπορούμε να το απλοποιήσουμε αυτό. Μετά, αν θε να το κάψει εντελώ, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι. ένα σημείο και μετά πρέπει να υπάρχει και μια κοινή γλώσσα. Ωραία, τι θα πει, απλοποιούμε. Όχι, okay. αλλά πρέπει να υπάρχει μια κοινή γλώσσα. Για μένα είναι λιγω... τα λιγότερα δυνατά if και for. Τα λιγότερα δυνατά if και for. Μηδέν else. Δεν υπάρχει λόγο για else στον κώδικα. Το, το el... Early return. Το else δεν έχει νόημα και αν ο κώδικα χρειάζεται else, θα πω. Σπάνια 95% φορέ. Ναι, ναι. θα, θα, θέσω ένα έτσι ευγενικό ας πούμε, ποσοστό. Ναι. Η συνάρτησή σου πρέπει να σπάσει σε παραπάνω μέσα. Ακριβώ. Ακριβώς. Δηλαδή το κομμάτι που θέλει η ELS μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή συνάρτηση με early return. Ναι. Καλά τα λέω. Καλά τα λε. Αυτό. Και εγώ θα πω και ένα άλλο tip που μου αρέσει. Αντί να βάλει. που δεν είναι δικό μου, είναι. Στην ουσία το έχει προτείνει ο Λίνου, αντί να βάλεις ένα if else αν κάτι είναι null και αν υπάρχει ε, κάτω με καινή λίστα και μετά μ, λούπα για παράδειγμα τι πρόσεξε 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 με πέθανες τώρα πρόσεξε θέλεις εσύ ναι. αν υπάρχει ένα κουμπί σε JavaScript ναι. να πεις όταν κάνεις κλικ ε, alert για σου Αντώνη all right Α, το πιο okay, έχεις ναι. δύο επιλογές για παράδειγμα αρχίζω και λέω document.querySelector και διαλέγω εκεί με κάποιο CSS στο κουμπί. Yeah. If το element, element.adventListenerClick, Αντώνης. Ε, yeah. ή, ή, κατά τη γνώμη μου, ή μπορεί να κάνεις element, Elvis Operator, Advent Listener. Ναι, μπράβο, το οποίο... Οκ, okay, fair. Κρυ... κρύβει βέβαια μαλακία εκεί πέρα. Κρύβει μαλακία, αλλά... Με έπιασες. Οκ, okay. μπορεί και να προτιμήσω αυτό. Αλλά έστω ότι δεν υπήρχε ο Elvis Operator. Λοιπόν, αυτό όμω είναι συντάκτικ sugar. Ναι. Έστω όμω ότι δεν υπήρχε Σου ο, στο. Elvis Operator. Okay. Ε, εγώ θα έκανα ε, Antonis Buttons equals document.query selector all φέρτα μου όλα. Φέρτα μου όλα και μετά θα έκανα for each. Okay. Τελεία for each και θα έβαζα μέσα τη συνάρτηση η οποία θα έκανε ad event listener εμφάνισε ε, ένα alert που λέει Antonis. Γιατί, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό θα μου έπαιρνε μια καινή λίστα, από το for each <anchukna> it, κεν, θα έτρεχε για μια κεν, κεν, κενή λίστα που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα έτρεχε αυτό ο κώδικα μέσα. Αν είχε ένα, θα έτρεχε για ένα. Okay. Μπορεί να μην φαίνεται ωραίο, αλλά έχει λιγότερε πιθανότητε λάθο στην πραγματικότητα. Να σκάσει κάποιο σφάλμα ή οτιδήποτε και. You know what? Μ' αρέσει περισσότερο. Fuck you! Αλλά <laughs> 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 <ALLA>, ε, ο Elvis Operator, η αλήθεια είναι ότι. Θεωρώ ότι για παράδειγμα έχει εισαχθεί για να απλοποιήσει τέτοιε περιπτώσει που όντω στον κώδικα δεν. φαίνονται ωραίε. Οκ. Πάμε για απλοποίηση γενικά. Εντάξει, ο Elvis Operator ήταν επειδή γενικά ο κώδικα νομίζω που γράφεται σε JavaScript έχει πάρα πολλέ ναι. περιπτώσει να έχει. να values. Οπότε. Ναι. ναι. μετά λένε κάποιοι να μην έχει ποτέ να value. Ερφή, λέει, δει πώ φαίνεται αυτό το πράγμα μετά. Δεν φαίνεται ωραίο. Τι είναι ε, να μην έχει την άλλη value? Να έχει πάντα ένα object το οποίο καταλαβαίνει ότι. Δεν, τη Το μόνο ωραίο που έχω δει σε αυτό είναι που στο Django το request πάντα έχει ένα χρήστη επάνω. Που είναι ανώνυμο. Που είναι ανώνυμο user. Που είναι άλλη κλάση βέβαια. Αυτό. Anyway. Ωραίο ήταν αυτό με τον το Elvis και το Forage. Και το ναι. μου αρέσει. Ναι, νομίζω ότι στην ουσία ε, πες να το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα άρθρο του Λίνους που λέει για good taste in linked lists. Δηλαδή για ωραία αισθητική στις συνδεδεμένες λίστες. Συνδεδεμένες λίστες, πω πω. Βεβαίως. Έχω πάρα πολλά χρόνια να γράψω συνδεδεμένη λίστα. Άκου τώρα. Μου εμφανίζει το Facebook πριν λίγε μέρε, έχει που σου έχει Facebook. Έχω, αλλά δεν. Δεν έχει διαμαζό. Μου εμφανίζει. Σε λοιπόν, πλέον μου εμφανίζει επειδή μεγαλώνουμε, μου φανίζει πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ αυτή την ημέρα τι πώταρε. Και έχω ποστάρε. Άρα μπαίνει. Ναι, ναι, το ανοίγω για το Messenger. Άρα δεν μπαίνει με την Εγώ μπαίνω στο Messenger site. Δεν μου αρέσει το Messenger site. Επίση, δεν μου αρέσει που στο Messenger site αναγκαστικά θα με κάνει focus σε κάποια συνομιλία και μπορεί να δουν ότι την είδα. Οκ. Λοιπόν, Όταν Ναι. Ε, οπότε ανοίγω το Facebook και μου εμφανίζει που και που, oh, πριν 10 χρόνια πότε μου είχε εμφανίσει τι προηγούμενε μέρε. Ένα post δικό μου, μάλλον <laughs> 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 έχω βγει από μάθημα εξεταστική, Άρηλη. <laughs> λέω, <laughs> γαμνιούνται τα δέντρα. <laughs> και, εγώ, ναι, και, εγώ, και εγώ λέω, ρε μαλάκα, λέω, γιατί γαμνιούνται τα δέντρα. Τι, τι... Ε, εγώ σκέφτομαι τα φυτά, ρε παιδί μου. <laughs> και μετά συνειδητοποιώ, όχρε, είχα εξεταστική, λέω. Ήταν τα... η δομή δεδομένων τα δέντρα. B3. Ε, τα οποία δεν θυμάμαι αν ήταν beatriz αυτά που εξεταζόμασταν ή όχι, αλλά θυμάμαι ότι δεν τα καταλάβαινα με τίποτα μέχρι που. που σαν τον συναρτησιακό προσ... προγραμματισμό που λέγαμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή μου κάνανε κλικ. Δέντρα, λίστε, τα έλεισα όλα, μετά και πέρασε, ξέρω εγώ, δύο-τρία μάθηματα προγραμματισμού. χαμηλότερα. το οποίο ενδιαφέρουν είναι, πιο ενδιαφέρον είναι το... η εξισορρόπηση δέντρου. Δηλαδή, πρακτικά τα δέντρα είναι πολύ απλό σαν λογική, απλά μετά είναι το πιο πολύ όταν βάζει καινούργια στοιχεία, πώ αυτό το πράγμα αρχίζει και. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται ανισόρροπο ή ισόρο, που μπορεί να θε να το ισορροπεί. Ναι. Όχι, μάλλον B3 κάναμε. Νομίζω ναι, ναι, B3... binary 3 κάναμε. Τα, τα B3 είναι τα πιο κλασικά, νομίζω, που πρακτικά έχει και μια συνθήκη, νομίζω. Στα B3 δεν είναι που έχει και τη συνθήκη, που πρακτικά αριστερά είναι μικρότερα, δεξιά μεγαλύτερα. Δεν το έτσι. θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, να είμαι ειλικρινή. Ωραία. Άρα, κάναμε και δομέ δεδομένων. Ναι. Ποιο το περίμενε. Ποιο το περίμενε. Σίγουρα ε? όχι εμεί. Ναι. Ε, Ωραία. Ε, Πάντως, γενικά, για να πάμε στο αρχικό-αρχικό θέμα, ε, νομίζω το να, το να εκτίθεσαι σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ιδανικές για σένα, να. που και που είναι καλές. Το να πας και να κάνεις μια ομιλία ενώ ντρέπεσαι. Το να πει σε κάποιο άτομο ότι δεν συμφωνείς με κάτι ενώ έχεις θέμα με το να μπαίνει σε, σε συμπλοκές, σε, σε διαφωνίες. Το να... Φάσε ένα reject, ένα pull request, το να μπει σε ένα κρύο ντουζ, το να κάνει λίγο γυμναστική παραπάνω, το να αντισταθεί σε μια σοκολάτα. Δεν ξέρω, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα τα οποία είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο μπορεί να εκτίθεσαι ώστε το σύστημα αυτό, είτε αυτό είναι εσύ είτε αυτό είναι ένα οργανισμό, να γίνεται λίγο πιο resilient, να γίνεται λίγο πιο ανθεκτικό. ανθεκτικό. Ναι. Όλα αυτά που λε, και θα επιμείνω συγκεκριμένα ότι στο, στο επαγγελματικό είτε με το συνεταιρό σου, είτε με τους υπαλλήλου σου είτε με τους μάνατζέρ σου από πάνω, με τους υπευθυνού σου είτε με τους peers, τους συναδέλφους σου που είστε ε, στο ίδιο επίπεδο πρέπει ε, αυτές οι σχέσεις γιατί όλα είναι, είναι σχέσεις, ένα κοινωνικό γράφο πρέπει να δοκιμάζονται. Mm -hmm. Από μικρές δοκιμασίες μέχρι και πιο μεγάλες. Η πιο μικρή είναι αυτό το οποίο είπες Όταν ο συνάδελφός σου Σου στέλνει ένα pull request για review Αν είσαι υπεύθυνο, Ή οτιδήποτε βασικά Παίζει ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει Για αυτό και αυτό το λόγο Εξήγησε γιατί αυτό χρειάζεται βελτίωση Απλό Το πιο απλό πράγμα Απλό όπως αυτό να. Simplash that. Simplash that. Ε, Τέλειο Ωραία πραγματάκια Amen. Τι ψηλό είμαστε 29 ναι, Είμαστε, πω, πω. είμαστε 29, βεβαίω. Τρία για τη λήξη. Βεβαίω. Πλησιάζουμε στο τέλο. Ναι, 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 ναι. Ε, ε, Έχει προτάσει. Τι, τι ωραίο έκανα τελευταίο. Σκέφτηκα. Για πε. Λοιπόν, θα προτείνω την Revolut. Ναι. Και ειδικά το Metal Plano. Ναι, ναι, ναι. Το, το οποίο έχω. Ε, γενικά πάντα τη Revolut την πλήρωνα χωρί να έχω λόγο την πληρώνω. Την πλήρωνα απλά ότι μου άρεσε πάρα πολύ η υπηρεσία okay. που παρήχε ακόμα και στο δωρεάν. Δηλαδή, μέχρι και μερικά χρόνια πριν, πριν ένα-δύο χρόνια, θεωρώ ότι η διαφορά του να πάρει κάποιο πλάνο στη Revolut σε σχέση με την mm -hmm. απλή, α πούμε, ε, το δωρεάν πλάνο, δεν είχε στην πραγματικότητα μεγάλη διαφορά. Τι είναι η Revolut, η Revolut είναι μια online τράπεζα, εκδίδει και κάρτε, διαχειρίζεται Μια -bank. Μια νέο bank, όπω είναι τη μόδα. Λοιπόν, τελευταία λοιπόν, συνεχώ βάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα, ειδικά στο, στο Metal Plano που είναι το, το μεσαίο δηλαδή. Ναι, ναι, γιατί αυξάνει για την τιμή σχεδόν, νομίζω. Αν δεν το έκανε ήδη. Ε, εγώ ακόμα ε, πληρώνω με το χρόνο και κάπω έχω νομίζω ένα πλάνο σχετικά. Α, και εγώ μάλλον εκεί είμαι. Οκ, okay, για πε. Σχετικά... Okay. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα, α πούμε, ένα άλλο πράγμα το οποίο χρησιμοποίησα είναι ότι πλέον σου δίνει και lounges. Τα πληρώνει βέβαια. Ε, η Ισλαδίνη, άμα έχει πάρει μια ώρα καθυστέρηση δωρεάν. Το οποίο ήταν τόσο βολικό. Α πούμε, τώρα ήμουν. Πήγα στο Βίγκο, είχα στη Ματρίτη 3,5 και 4,5 ώρε. Mm. Ε, που ήταν και νομίζω με 20, 20 ευρώ, 25 ευρώ. Α πούμε, πήγα και πήρα λάθη. Ναι, ναι, ναι. Και όσα τρει ώρε εκεί, ναι. Μια χαρά. Πρακτικά είναι σαν να πα να πάρει μια μπύρα, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, κάτι να πιει. Γιατί είναι ακριβά τα αεροδρόμια, δεν το συζητάμε. Οπότε. Ναι. Και... Βασικά ποτέ δεν την έχω προτείνει και θεωρώ ότι στην καθημερινότητά mm. μου με βοηθάει σε πάρα yeah, πολλά και ό, πράγματα. Το πολύ. Ειδικά αν ταξιδεύει κάπου που δεν έχει ευρώ, που σκάνει αυτόματα την την αντιστοιχεία, νομίζω. Mm, ναι, 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 ναι. ναι, ναι, Γενικά. Δεν ξέρω. Την προτείνω. Και εγώ θεωρώ ότι κάνω καλή δουλειά. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω. Τώρα έτσι, επειδή το θυμήθηκα, θα προτείνω το Earthflix να μπει κάποιο okay. να, να, να δει τι ταινίε έχει. Έχει εξαιρετικό περιεχόμενο. Έχει το περιεχόμενο. Ε, εγώ τι έγινε. Πρόσφατα ακύρωσα λίγο-λίγο όλε μου τι συνδρομέ. Δηλαδή έκοβα τη μία, μετά έκοβα την άλλη. Δηλαδή, μόνο που έχουν το Apple Music, επειδή ακούω μουσική. Mm -hmm. και τι. Ε, τέρμα το Netflix, τέρμα το Apple TV, γιατί τα είχα και τα πλήρωνα και δεν έβλεπα τίποτα γιατί δεν έχω αρκετό χρόνο. Παρ' όλα αυτά, έχω το Earthflix στο ακολουθώ στο Twitter, οπότε βλέπω που και που πότε βγάζει κάποιε ταινίε. Και έχει βγάλει ήδη δύο ταινίε, οι οποίε πολύ καιρό ήθελα Παραγωγής να τι δω. Του, ή... Όχι, όχι, no. γνωστέ ταινίε. Δηλαδή και συγκεκριμένα είναι το Θέλω να δω το Fury, που είναι μια πολεμική ταινία με τον Brad Pitt που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και το δεύτερο που θέλω να δω είναι το District 9, που είναι μια, είναι μια ταινία με εξωγηνου mm -hmm. Λένε όμω ότι στην ουσία είναι παραβολή για μειονοτή. Παρα... Παραβολή το λένε. Που είναι τέλο πάντων okay, μια λαβολή. λιγορία για, okay. μειο... okay. για μειονοτικέ ομάδε. Okay. Ναι. Okay. Αλλά είναι επιστημονική φαντασία η ταινία. Δηλαδή είναι, στο μυαλό μου το έχω χτίσει, δεν ξέρω αν είναι καλό. Λένε πολύ όλη την ταινία. Άρα είναι κάτι σαν το Matrix που βλέπει μια ταινία που είναι κάτι και είναι η κορυφή του παγόβουνου από διάφορα άλλα πράγματα που υπάρχουν. Okay, okay, οι οποίε και οι δύο έχουν εξαιρετικέ κριτικέ σαν ταινίε και είναι ταινίε Hollywood, δηλαδή. Τι βγάζει για κάποιο χρονικό διάστημα, α πούμε. Ναι, ναι, ναι. Φασικά όπω είναι το, το, το Netflix. Έχει τι ταινίε για κάποιο διάστημα και. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι μία-δύο εβδομάδε τύπου κάτι αρκετά πολύ δύσκολο. Νομίζω, ναι, νομίζω κρατάνε, κρατάνε παραπάνω. Δηλαδή αυτά είχαν βγει. Νομίζω το Fury είχε βγει από το Μάιο και υπάρχει ακόμα. Okay. Καλή Ναι, αυτό. Λοιπόν, μικρή κουβέντα.fm ή. -E. .gr slash r05 slash e29 ακριβώ. Τέλεια. Και για τρία ακόμα επεισόδια τα λέμε την εβδομάδα.